τα αποφάσισε να παντρευτήσαν και ήσουν από τα πιο περιζήτητα άτομα στην Ελλάδα. Όλες οι γυναίκες σε ήθελαν και το να παντρευτήσαν και Ζρουβάς μας έκανε μια έκπληξη. Γιατί δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ψάξει το θέμα γάμου. Θέλω σαμάτι να σου χαστήσω. Να σου χαστήσω και να σου πω ότι είναι συγκλονιστικό αυτό που λες. Συγκλονιστικό. Και η ζωή είναι συγκλονιστική. Αμετρόπια ταβάνι. Κομπορημοσύνη. Φαίνεστε, γίγνεστε και μουστάρδα. Αυτό. Μας έχεις λύσει πάρα πολλές από τις απορίες με μία και πρόταση και μόνο. Αλλά θέλουμε λίγο ακόμα να εμβαθύνεις παραπάνω. Δηλαδή, τι είναι ο γάμος για το Σάκη Ρουβά? Συγκλονιστική εμπειρία. Ο γάμος κάνει τα καλύτερα παιδιά. Συμφωνώ. Γιατί είναι οι παπάδες που σε παντρεύουν. Ναι. Και όταν ο ουρανός είναι μπλε, η γη δεν μπορεί να μην ανταποκριθεί στο ότι η εξαιρετική οσμή της φύσης μέσα σε χρώματα μπορεί να σε κάνει να νιώσεις καλύτερος. Και όταν είσαι καλύτερος είσαι άνθρωπος. Και όταν είσαι άνθρωπος είσαι πατέρας. Δηλαδή Σάκη πατέρα, σύζυγε, τραγουδιστή, στάρ. Πώς παντρεύτηκες εσύ, δηλαδή έκανες πρόταση γάμου κανονικά, σε πιέσαν οι γονείς, πώς έγινε η φάση όλη? Δεν έχω παντρευτεί. Τι δεν έχω παντρευτεί? Δεν έχω κάνει γάμο. Α, ναι, όντως δεν έχεις κάνει γάμο. Γιατί σαν και αποφάσισε να με παντρευτείς? Μια τέτοια γυναίκα, όλοι θα θέλανε να την καπαρώσουν, να στο πω έτσι. Το ξεχάσαμε. Είχαμε Eurovision, ένα εξαιρετικό τραγούδι του Δημήτρη Κοντόπουλου. Και στίχους μουσική Μαρκ Ζούγκεμπεργκ. Αφορό κομμάτι και έτσι εμφανίσει στο. Ο ιδρυτής του Facebook. Ναι, ο Ζούγκεμπεργκ. Τι γελάς, αυτός είναι ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούγκεμπεργκ. Συγκλονιστικό, αστείο, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Να σου πω, Σάκη, όντως δεν είσαι παντρεμένος. Ναι, έχω και τέσσερα παιδιά. Άνεργος, ανήπαντρος. Ανήπαντρος είμαι. Και τι σου λέει? Ανήπαντρος είμαι, κανένα 8 χρόνια. Και τι σου λέει η γυναίκα σου για όλα αυτά? Δηλαδή δεν σου λέει τι θα γίνει, πότε θα πάρεις να χαϊρεύτε? Ναι. Και εγώ της λέω μην αντιστέκεσαι. Ήρθες πάλι μπροστά μου. Ωραία, για τους φίλους μου. Άλλη μία βραδιά. Μα απόψε γλυκιά μου. Θα στο πω μια χαρά. Για τους φίλους που δεν θέλουν να παντρευτούν και θέλουν να ζήσουν και σένα, ποια είναι τα μυστικά, ας πούμε, να είσαι μια γυναίκα και να φαίνεσαι παντρεμένος αλλά να μην είσαι? Συγκλονιστικό είναι να είσαι μια γυναίκα, φαίνεσαι για να μην είσαι, και αυτό που είπες ακριβώς, που είναι σωστό και συγκλονιστικό. Εγώ αυτή τη μία κουμπάω τα γεννητικά μου όργανα. Τον καβάλο. Τον καβάλο. Τι λες, τι λες, τι λες. Τι λες, τι λες. Κάτι γελάω. Αχ, πνιγώ. Εδώ πνιγώ. Ωραία λοιπόν, αγαπημένε Σάκη. Σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Που είσαι να μην σε ευχαριστώ. Γεια, γεια. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι για τους φίλους. Είστε έτοιμοι. Πάμε, ναι.